Βοήθεια του Γιάννη Κούβαρη, θα σας δώσουμε μόνο μερικές εικόνες από τα όσα εχθές το βράδυ εξελίχθηκαν. Κοιτάξτε καταρχάς την εικόνα εδώ, σε μία από τις κεντρικότερες πλατείες της περιοχής. Στημένα οδοφράγματα, βόμβες κρότου λάμψης από αστυνομικούς, χημικά τα οποία έχουν πέσει, εκτεταμένη χρήση βομβών Μολότοφ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Όλα ξεκίνησαν στις 4.30 χθες το απόγευμα, όταν αστυνομικοί παρουσία εισαγγελέα επιχείρησαν να μπουν σε σπίτια 4 ατόμων, τα οποία θεώρησαν ύποπτα ότι υποκινούν τα επεισόδια τα οποία λαμβάνουν χώρα εδώ και δύο μήνες στην Κερατέα για τη δημιουργία χιτά ή χιτή. Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι της περιοχής σιγά σιγά ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται έξω από το αστυνομικό τμήμα για να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει και ξεκίνησε η αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς. Αμέσως οι μεγάλες δημιουργίες των ΜΑΤ μπήκαν σε κατοικημένη περιοχή, μπήκαν μέσα στις αυλές όπως μας καταμαρτυρούν, πέταξαν χημικά σε σπίτια όπου υπήρχαν παιδιά, υπήρχαν έγκυες, υπήρχαν ηλικιωμένες γυναίκες, με αποτέλεσμα μέχρι και τη 1:30 όλο το σημείο να θυμίζει ένα πραγματικό πεδίο μάχης. Ενδεικτικό της αγριότητας με την οποία έγιναν οι συμπλοκές είναι αυτό εδώ που θα δείτε. Είναι κάποια λάφυρα τα οποία πήραν από άνδρες αστυνομίας. Οι μάχες ήταν σώμα με σώμα και όπως καταλαβαίνετε όλοι οι κάτοικοι της περιοχής είναι εξαγριωμένοι. Όλα σήμερα είναι κλειστά. Δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις παραμένουν κλειστά και σε 7 η ώρα υπάρχει νέο κάλεσμα διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία για να δούμε εν τέλει υπόπει τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Πολλοί φοβούνται ότι αυτή η ιστορία, όπως μας λένε οι κάτοικοι, δεν θα κλείσει ανέμακτα και δυστυχώς φοβούνται τα χειρότερα από πει. Λοιπόν, με τη δυσκολία που έχουμε στην επικοινωνία, με την καθυστέρηση αυτή, θα δώσω το χρόνο στο Μιχάλη τον Τεζάρη να μας πεις, Μιχάλη, αν οι έλεγχοι σε σπίτια, σε κατοικίες δηλαδή, έγιναν από την πλευρά της αστυνομίας σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αν έγιναν όλα νομότυπα δηλαδή. Και τι απέδωσαν οι έλεγχοι αυτοί, γιατί από τους ελέγχους ξεκίνησαν τα επεισόδια. Σύμφωνα με τα όσα λοιπόν έγιναν γνωστά από το γραφείο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, έγιναν έλεγχοι σε 4 σπίτια, στα 3 δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα, ενώ σε ένα σπίτι βρέθηκαν κάποια μπουκάλια και ένα πιστόλι χαρακτηριστικό από αυτά που χρησιμοποιούν για να ρίξουν φωτοβολίδες το Πάσχα. Αυτή ήταν η αφορμή για την προσαγωγή του 30χρονου νεαρού μπροστά στα μάτια της μητέρας του, η οποία είναι η γυναίκα που νοσηλεύεται με το εγκεφαλικό, και αυτό εξόργησε περισσότερο τους κατοίκους, καθώς είδαν μέσα σε σπίτια άνδρες αστυνομίας με κουκούλες, παρουσίες αγγελέα, άνδρες ασφάλειας, να ψάχνουν και να ελέγχουν κάθε χώρο. Βλέπετε εδώ ότι γύρω μας είναι αρκετός κόσμος, ο οποίος είναι ανάστατος και θα παραμείνει εδώ. Και βρήκαν αυτά τα λίγα. Από ό,τι έγινε επίσης γνωστό από την ελληνική αστυνομία, επί της Λεωφόρου Λαυρίου εντοπίστηκαν πολλά λίτρα έφλεκτου υγρού, καθώς επίσης και άδεια μπουκάλια τα οποία ήταν έτοιμα για δημιουργία βομβών Μολότοφ. Σύμφωνα πάντα με τα όσα η αστυνομία αναφέρει. Μάλιστα. Αναμένουμε να δούμε επόμενη τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αστυνομία στο χώρο. Οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν και αναμένουμε όλοι να δούμε, γιατί πραγματικά η εξέλιξη αυτής της ιστορίας είναι που πλέον έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το πώς θα πάει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη τον Τεζάρη. Θα μείνουμε βεβαίως και εμείς στην περιοχή.